Καλησπέρα σας κύριε Μαυροκεφαλέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε, πώς αποτιμάτε πολιτικά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση πάει για τον Σεπτέμβριο. Είτε έρθει το Σεπτέμβριο το επικουρικό νομοσχέδιο, είτε ήταν να έρθει τώρα, είναι από τα πράγματα αντιλαϊκό. Βέβαια το ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα θα παλέψει να μην έρθει καθόλου αυτός ο νόμος. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά από τις διατάξεις του, θα είναι ένας αντιδραστικός νόμος που μονιμοποιεί όλες τις περικοπές που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, διαμορφώνει ένα σύστημα επιχειρηματικής δράσης στις ασφαλιστικές εισφορές, μετατρέπει τους ασφαλισμένους σε τζογαδόρους που θα ξέρουν τι θα πληρώνουν κάθε μήνα, αλλά δεν θα ξέρουν τι σύνταξη θα πάρουν όταν θα έρθει η ώρα να πάρουν τη σύνταξή τους. Και μάλιστα το μεταβατικό κόστος από μια σειρά πληροφορίες που λένε από εδώ και από εκεί και στελέχη κομμάτων και της κυβέρνησης κτλ, το οποίο θα είναι από 48 έως 78 δισεκατομμύρια ευρώ, κανείς δεν μπορεί σε αυτή τη φάση ίσως να το προσεγγίσει με ακρίβεια, θα το καλεστούν να το πληρώσουν είτε οι σημερινοί συνταξιούχοι με παραπέρα μείωση της κύριας και της επικουρικής της σύνταξης, ή θα το καλεστεί να το πληρώσει όλη η υπόλοιπη κοινωνία, οι εργαζόμενοι, αφού αυτή η τρύπα μέσα πάλι θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κύριε Μαυροκέφαλε, σε σχέση με τα της πανδημίας, αναρωτιέμαι, εκτός από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών που φαίνεται να υπάρχει μια σχεδόν διακομματική συνένεση, επειδή τη Δευτέρα θα έχουμε ανακοινώσεις, θα βλέπατε διεύρυνση αυτής της πρακτικής και σε άλλες κατηγορίες επαγγελματικές? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρές ευθύνες γύρω από το ζήτημα του εμβολιασμού και της πανδημίας έτσι όπως εξελίσσεται. Η λύση δεν είναι ούτε να διχάσουμε την κοινωνία, να διχάζεται η κοινωνία σε εμβολιασμένους ή ανεμβολίαστους. Δεν είναι ούτε το καρότο των 150 ευρώ στην νεολαία μιας πολύ, ας το πω έτσι, και ηθικά απαξιωμένης λογικής, ιδιαίτερα όσον αφορά νέους ανθρώπους, αλλά ούτε και το μαστίγιο. Ούτε καρότο, ούτε μαστίγιο, ούτε διχασμός της κοινωνίας. Η κυβέρνηση έπρεπε να είχε πάρει ουσιαστικά μέτρα όλους αυτούς τους μήνες για να έχουν ενημερωθεί οι εργαζόμενοι, η νεολαία και όλος ο λαός για την πανδημία, για τις αιτίες της, για τις συνέπειές της και γιατί είναι αναγκαίος ο εμβολιασμός. Έπρεπε να υπάρχει πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας ανεπτυγμένο, το οποίο θα πάρει πάνω του όλη αυτή τη διαδικασία. Θα έπρεπε να υπάρχει έγκαιρα μεγάλος αριθμός εμβολίων, ενώ θυμάστε πολύ καλά ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες, ακριβώς επειδή τα εμβόλια είναι εμπόρευμα και οι επιχειρηματικοί όμιλοι τα αντιμετωπίζουν με τη λογική κόστους κέρδους, έμεινε εκτεθειμένος ο λαός μας για πάρα πολλούς μήνες. Και από αυτή τη σκοπιά η κυβέρνηση απαιτείται τώρα να πάρει αυτά τα μέτρα. Τώρα ουσιαστικά να ενημερώσει τους εργαζόμενους, τώρα ουσιαστικά να ενημερώσει την νεολαία, για να μην φτάσουμε το φθινόπωρο να συζητάμε πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, πώς θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια, τι θα γίνεται στους χώρους δουλειάς. Και φυσικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι όσοι προβλέπαμε ότι το τέταρτο κύμα της πανδημίας θα έρθει το καλοκαίρι και το προβλέπαμε πολλούς μήνες πριν ακόμα εμφανιστεί η μετάλλαξη Δέλτα, γιατί τώρα ένας ισχυρισμός της κυβέρνησης είναι ότι η μετάλλαξη Δέλτα ευθύνεται για τη διασπορά εκ νέου της πανδημίας. Ακούγεται φυσικά αυτό ως επιχείρημα. Κάθε μετάλλαξη παίζει αυτό το ρόλο. Όμως ταυτόχρονα το γεγονός ότι τα ιατρικά πρωτόκολλα στους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, στις μεταφορές, γίνονται λάστιχο πέρσι, φέτος όπως και πέρσι, το γεγονός ότι στις αστικές συγκοινωνίες εδώ και 2 χρόνια δεν έχει πάρθει το παραμικρό μέτρο για την αποφυγή του συνωστισμού, καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί είναι παράγοντες που σε μεταλλάξεις ή άλλες, ας το πούμε έτσι, αλλαγές του ιού αφήνουν το έδαφος για ακόμα μεγαλύτερη διασπορά.
Τώρα όμως, που εν πάση περιπτώσει τα εμβόλια υπάρχουν και όποιος θέλει να κάνει μπορεί να βρει ραντεβού. Παίρνει άλλες διαστάσεις κατά τη γνώμη σας, έστω από Σεπτέμβριο, η συζήτηση περί ατομικής ευθύνης. Το λέω γιατί θα ήθελα να ξέρω τι απαντά το ΚΚΕ σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμβολιαστεί και λέει όπολα και όλα έκανα αυτό που μου ζητήθηκε, τώρα θέλω τη ζωή μου πίσω. Τι του λέτε? Οι εργαζόμενοι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, αλλά και όλος ο λαός μας, ακριβώς επειδή είναι συνεπείς και κρατώντας και ατομική αυτό που λέμε στάση ευθύνης, αλλά και ζητώντας πραγματικά από το κράτος να του διασφαλίσει αυτό που έχει ανάγκη, το εμβόλιο, είναι δικαιολογημένος να ζητάει πίσω το σχολείο του, να ζητάει πίσω το πανεπιστήμιο του, να ζητάει πίσω τη δουλειά του και τους μισθούς του. Ναι. Παρόλα αυτά τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια συζήτηση για την αβεβαιότητα για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, μια συζήτηση αβεβαιότητας για το πώς θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι οι οποίοι χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται ακόμα, παρά το γεγονός ότι είναι εμβολιασμένοι, έχουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ναι, βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης ή βρίσκονται σε συνεργασία, ζουν με μισθούς 500 και 600 ευρώ, τα φέρουν πάρα πολύ δύσκολα και είναι πάρα πολύ λογικό λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος να απαιτεί δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Μάλιστα. Κύριε Μαυροκέφαλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.